Λοιπόν, να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους που θα μας κάνουν και ποδαρικό. Αν και το ποδαρικό, ξαναλέω, είναι βάσει της επικαιρότητας λίγο έτσι σκληρό σήμερα. Είναι ο προπονητής του Κισαμικού, ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα. Και ο επιθετικός της ομάδας του Κισαμικού είναι ο αποκτηθής, ο Χρήστος Πέντσας. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Και θέλω και το σχόλιο το δικό σας και του, καταρχάς του Σπύρου Μπαξεβάνου, που είναι και αρκετά χρόνια στα γήπεδα και είναι και προπονητής κτλ. Σε σχέση με αυτά που λέγαμε τώρα στον πρόλογο. Πρώτα να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του αδικοχαμένου φιλάθλου του Εθνικού, του Κωστή του Κατσούλη. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο πράγμα να πηγαίνεις σε ένα παιχνίδι, γιατί για παιχνίδι πρόκειται. Να πας να παρακολουθείς την αγαπημένη σου ομάδα και να βρίσκεσαι ξαφνικά πρώτα στο νοσοκομείο και κατόπιν να καταλήγεις, είναι το χειρότερο πράγμα. Πρέπει όλοι ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτοί οι λίγοι, μάλλον, όχι όλος ο κόσμος, γιατί, όπως είπατε και εσείς, για λίγους πρόκειται. Ευτυχώς είναι λίγοι, αλλά αυτούς τους λίγους εμείς, όλος ο κόσμος, όλοι οι φιλάθλοι, οι ομάδες, πρέπει να τους απομονώσουμε, να τους διώξουμε. Κάνουν κακό, κάνανε μεγάλο κακό. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά ελαφρύ το χώμα που να το σκεπάζει και στους δικούς τους ανθρώπους συλληπιτήρια αυτό και τίποτα άλλο. Χρήστο, εσύ σαν ποδοσφαιριστής πώς βιώνεις αυτή την κατάσταση με τη βία στα γήπεδα, γιατί πραγματικά λέμε για τη βία, το λέμε σαν ένα θεωρητικό πράγμα, τελικά όταν βλέπεις τέτοια γεγονότα, αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου θεωρία και είναι πράξη και δυστυχώς είναι μια πράξη η οποία είναι αποτρόπαια πράξη. Και εγώ με τη σειρά μου να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του θύματος. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε στα γήπεδα. Εντάξει, σίγουρα από τη σειρά μου, τη μεριά μου, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο να υπάρχει βία στα γήπεδα. Εντάξει. Δυστυχώς όμως συμβαίνουν στην Ελλάδα το 2014, ακόμη συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι σε κανένα ποδοσφαιριστή δεν κάνει γούστο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να παίζει ποδόσφαιρο και γύρω-γύρω. Υπάρχει βία, σίγουρα. Θέλουμε ένα όμορφο κλίμα. Να βλέπουμε οικογένειες, να βλέπουμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες και να τελειώνει ο αγώνας και όποιο και είναι το αποτέλεσμα, να φεύγουν αγαπημένοι όσο μπορούν από το γήπεδο. Το κλίμα που υπάρχει στα Χανιά, γενικά και στα δικά σας παιχνίδια, και στα παιχνίδια του Πλατανιά και στα παιχνίδια του ΑΟΧ, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Σήμερα είδαμε το μάτς της Καλονής με το Πανθρακικό. Το γήπεδο ήταν με παιδιά, γυναίκες κτλ. Χειροκροτούσαν. Ήταν, δηλαδή αυτή η πρέπει να είναι η ατμόσφαιρα. Τι πιο εύκολο. Τι πιο υγιής. Ναι, ακριβώς. Να πάμε στην επικαιρότητα και να αφήσουμε αυτό το θέμα. Ξαναλέω ότι αναβάλλονται όλες οι διοργανώσεις το Σαββατοκύριακο. Θα ρωτήσουμε μετά και τα παιδιά κατά πόσον επηρεάζεται και η πορεία της ομάδος, η οποία ασχέτως από το χθεσινό αποτέλεσμα του αποκλεισμού από το κύπελο, θεωρώ ότι λίγο σας κόβει τη φόρα και τη φόρμα, αλλά θα μας τα πείτε μετά κατά πόσον αυτό ισχύει. Γιατί γυναίκες, παιδιά, στην κερκίδα. Έτσι. Ωραίο κλίμα. Αυτό πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Το είπατε και πριν. Οι Άγγλοι ειδικά το έχουν κάνει γιορτή. Γι' αυτό παίζουν και μέρα Χριστουγέννων. Ενώ εμείς, Boxing Day που λένε. Ναι, ναι. Ενώ εμείς έχουμε αργίες. Εκείνες μέρες. Ναι, εκείνες τις μέρες. Εντάξει, τελείως διαφορετική νοοτροπία, τελείως διαφορετικά βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Πρέπει σιγά σιγά κι εμείς όμως να αρχίσουμε να το βλέπουμε έτσι. Είναι γιορτή, πάμε στο γήπεδο να το ευχαριστηθούμε. Ευχαριστηθούμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα, ο καθένας όποια ομάδα είναι. Κανείς δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Σε τέσσερις γραμμές μέσα στο γήπεδο, 90 λεπτά παίζουν. Ακόμα βλέπουμε τώρα οι ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει πολύ ο χαρακτήρας των ποδοσφαιριστών. Όλοι κερδίζεις, χάνεις, φεύγεις αγαπημένος, αγκαλιασμένος μέσα από το γήπεδο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και έξω με τους οπαδούς. Ακριβώς. Για τη Super League TV, τι σχόλιο μπορούμε να κάνουμε για τον Πλατανιά, ο οποίος ατυχώς βρίσκεται κάτω από τη ζώνη υποβασμού τη δεδομένη στιγμή και εν συνεχεία για τις δύο άλλες κριτικές ομάδες, οι οποίες επίσης δεν έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά, θα λέγαμε, το φετινό πρωτάθλημα. Εντάξει, φέτος. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, οι ομάδες πέφτουν, είναι τέσσερις, έτσι. Από εκεί πέρα, εμένα με ευχαριστεί αυτό που είδα στο βαθμολογικό πίνακα, ότι το πρωτάθλημα δεν είναι από την δεύτερη αγωνιστική, τρίτη, έχει φύγει ο Ολυμπιακός και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε από κάτω. Μου αρέσει αυτό το πράγμα, να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Πλατανιάς είδα προχθές το, όσο μπορούσα, είδα το πρώτο ημίχρονο, για μένα νομίζω δεν άξιζε την, την ήττα. Την ήττα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έπρεπε, αν όχι, ένα γκολ, αν όχι δύο γκολ, έπρεπε με ένα τουλάχιστον να βρίσκεται μπροστά. Θέλει πολύ προσπάθεια. Είπαμε τέσσερις ομάδες. Φαίνεται πολύ αδύναμη η νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Αμυντικά ειδικά. Ειδικά αμυντικά πάρα πολύ. Χθες το πάλεψε πάντως με τον Παναθηναϊκό. Έφαγε ένα γκολ μόνο, αλλά ήταν μάλλον και λίγο τύχη που δεν έφαγε παραπάνω. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι τέταρτη αγωνιστική και εξελίσσεται σε σάκο του μπόξ. Δηλαδή λένε όλοι θα πάμε να κερδίσουμε την, την νίκη Βόλου. Θα κάνουμε την, την νίκη μας με την νίκη. Mm-hmm. Έτσι. Δύσκολο το πρωτάθλημα, πάρα πολύ δύσκολο και για τον Πλατανιά και για τις υπόλοιπες κριτικές ομάδες. Θέλει προσπάθεια πολύ, συνέχεια μέχρι το τέλος. Έχει ομάδες όμως, νομίζω ο Πλατανιάς έδειξε τώρα τα τελευταία παιχνίδια ότι ανεβαίνει τουλάχιστον αγωνιστικά. Ναι, αυτό το δείχνει καλύτερη εικόνα. Έχει βελτιωθεί κάπως, δείχνει, βλέπετε και δείχνει, εσείς, δείχνει καλύτερη εικόνα και νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό θα, θα βγει και σε αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ναι, αυτή την εντύπωση αποκομίσαμε και εμείς νομίζω. Έτσι, ότι παρόλο το, παρά το γεγονός ότι έχασα και ότι ο Πλατανιάς έχει τρεις βαθμούς μόλις, σε σχέση με τα παιχνίδι, το παιχνίδι της πρεμιέρας, ας πούμε, είναι σαφώς βελτιωμένος. Ναι. Άσχετα αν το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δεν ήρθε ουσιαστικά, είδαμε όλοι πώς ήταν. Έτσι, από ένα λάθος στο τέλος. Σήμερα όμως μετράει και η ψυχολογία, έτσι, τα άσχημα αποτελέσματα. Ναι. Όσο και καλή εικόνα να έχεις, το άσχημο αποτέλεσμα πολλές φορές. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος σε κρατάει λίγο πίσω. Εντάξει. Αυτό θα έλεγα. Θέλει και την τύχη με το μέρος. Προχθές για μένα δεν είχε την τύχη με το μέρος του Πλατανιάς. Και, και με τον Παναθηναϊκό μπορεί να το πεις ότι δεν την είχε. Και με τον Παναθηναϊκό, γιατί όχι, ναι. Γιατί κάποια στιγμή φαίνεται το παιχνίδι μπορεί να το πάρει και γυρίζει πάρα πολύ γρήγορα πάλι εις βάρος του. Ο Άγγελος Ανσιάδης, όταν δούλευε σε ομάδες από την αρχή της χρονιάς, δεν ξέρω να με διορθώσει και ο Σπύρος Μπαξεβάνος, μέχρι το Γενάρη οι ομάδες πήγαιναν τρένο, μετά λίγο κάπου κάνουν κάποιες κοιλιές, όπως λέμε εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Εγώ τουλάχιστον από την θητεία του στον Παναθηναϊκό, αρχές του 2000, αυτό θυμάμαι. Εντάξει, δεν το παρατήρησα τώρα που το λες εσύ. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ τώρα. Γιατί μακάρι, εντάξει, δύσκολη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη ομάδα. Μεγάλη πίεση από τους οπαδούς. Σε ό,τι υπάρχει γύρω από, από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Πολλοί φοβόντουσαν πάνω ότι ειδικά μετά το αποτέλεσμα στη Ζήμπρου ότι τα πράγματα θα είναι όντως δύσκολα για, για την ομάδα και για τον κύριο Άγγελο, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα βαδίζει σε, καλά, είναι σε καλά βήματα, ότι χωρίς τα ονόματα φέτος πάει καλά. Μπαίνει μέσα και καθαρίζει εύκολα τα παιχνίδια και με μεγάλα αποτελέσματα. Χρήστο, εσύ σαν ξένος, εννοώ ξένος κριτικό, μη κριτικός δηλαδή, πώς βιώνεις την άνθηση του χανιωτικού ποδοσφαίρου ζώντας σε μια πόλη όπως τα Χανιά που σου έχουν πει ότι πριν λίγα χρόνια, και το ήξερες και δεν χρειάζεται να σου το πούνε, ότι δεν υπήρχε στο χάρτη. Κοιτάξτε, σαν ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, βλέπουμε μια πολύ καλή προσπάθεια από τον, την ομάδα του Χανίων, τον Πλατανιά που είναι στην Αλφα Εθνική και έχει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Τώρα την προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα μου. Σίγουρα αυτό είναι πολύ καλό για το κριτικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και ελπίζω να συνεχίσουμε καταρχήν για την ομάδα μου να. Να συνεχίσουμε αυτή την καλή παράδοση του χανιωτικού ποδοσφαίρου και σε άλλες δύο ομάδες να πάνε καλά και να συνεχίσει αυτή την καλή παράδοση. Και για να μπούμε στο θέμα της ομάδας και να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον Κισαμικό, τι ήξερες για τον Κισαμικό όταν σου έγινε η πρόταση? Ήξερα ότι είναι μια ομάδα λίγο έξω από τα Χανιά. Δεν ήξερα πολλά πράγματα. Κατηγορία, ας πούμε. Ναι, την κατηγορία δεν ήξερα, ναι. Τον ήξερα από πέρυσι. Τον ήξερα, ναι. Πήρα και εγώ τις πληροφορίες μου και έμαθα πολύ καλά πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό και πήρα την απόφαση να συνεχίσω. Και μαθαίνοντας αυτά τα πράγματα, επί της ουσίας, δυσκολεύτηκες ή όχι να πάρεις την απόφαση να κατέβεις? Όχι, η απόφαση μπορώ να πω ότι ήταν εύκολη. Γιατί πήρα 2-3 γνώμες από ανθρώπους που τους έχω εμπιστοσύνη και ήταν πολύ καλές οι γνώμες. Οι γνώμες επιβεβαιώθονται έτσι όπως πάει μέχρι τώρα, ή μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές σχέση με την πραγματικότητα? Όχι. Είμαστε εδώ και 2,5 μήνες που δουλεύουμε. Είμαστε πολύ καλά. Mm-hmm. Δουλέψαμε πολύ καλά στην προετοιμασία. Νομίζω ότι το δείχνουν και τα πρώτα δύο αποτελέσματα που κάναμε στο πρωτάθλημα που έχουμε πάρει 6 βαθμούς.
έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και όλα είναι πολύ καλά. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και στη συνέχεια. Θεωρείς ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, και θα το ρωτήσω μετά και τον προπονητή σου, θα σας εμποδίσει, δηλαδή μάλλον θα σας δυσκολέψει την περαιτέρω προσπάθειά σας? Γιατί έχετε μπει σε ένα ρυθμό με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Πιστεύω δεν θα μας επηρεάσει, όχι. Θα δουλέψουμε περισσότερες μέρες για το παιχνίδι που έρχεται και πιστεύω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, να είμαστε υγιείς όλα τα παιδιά και όλα θα πάνε καλά. Coach, εσύ τι πιστεύεις? Που δουλεύεις την ομάδα, την γνωρίζεις την ομάδα απ' έξω και ανακατοτά. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα θέλει, ειδικά τις πρώτες αγωνιστικές, να υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια για να έχει να βρει το ρυθμό της. Mm-hmm. Για μένα ακόμα δεν έχει βρει η ομάδα το ρυθμό της. Εντάξει, μπορεί να είχαμε μια καλή παρουσία στο πρώτο παιχνίδι που πήραμε σχετικά εύκολα τη νίκη, με καλή παρουσία. Στο δεύτερο παιχνίδι ήρθε η νίκη, αλλά δεν είχαμε την εικόνα που θα θέλαμε να είχαμε αγωνιστικά. Ήρθε τώρα το κακό αποτέλεσμα του κυπέλου. Από τελικά μπανάκια αυτή η εμφάνιση ή την αφήνουμε λίγο στην άκρη? Με την έννοια ότι είναι άλλος θεσμός. Σας ενόχλησε τέλος πάντων αυτό το αποτέλεσμα? Για μένα, για την ομάδα, εγώ ήθελα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο όμως δεν σου κοστίζει τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Για μένα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αν επέλεγε κανείς την νίκη στο πρωτάθλημα ή στο κύπελλο με την ίδια ομάδα, θα επέλεγε φυσικά το πρωτάθλημα. Φυσικό συζητάμε. Ναι, από μια ομάδα πέρσι την οποία είχαμε χάσει μέσα πάλι στο Καστέλι, στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο μας είχε δημιουργήσει πρόβλημα μεγάλο για τη συνέχεια. Μέχρι μα την κερδίζετε στο πρωτάθλημα τώρα, στην πρεμιέρα ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι, βλέποντας την εικόνα των τριών παιχνιδιών, γιατί βάζω και το παιχνίδι του κυπέλου, διακρίναμε κάποιες αδυναμίες, κάποια κομμάτια τα οποία εμείς θέλουμε ιδιαίτερη δουλειά σε αυτά τα κομμάτια, γιατί... Όπως? Είναι ποια είναι τα στοιχεία... Να, τι βγάζει αυτή η ομάδα μέχρι τώρα για εσάς? Τι κάνει καλά, τι δεν κάνει καλά? Σίγουρα στο πρώτο παιχνίδι βγάλαμε κάποια κομμάτια κατά διαστήματα καλά. Πεντάλεπτα, δεκάλεπτα, έτσι. Αυτά τα πεντάλεπτα, δεκάλεπτα πρέπει να σταθεροποιηθούν σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Mm-hmm. Αυτό το δίνουν σίγουρα τα συνεχή παιχνίδια. Έτσι, ο ποδοσφαιριστής θέλει συνεχή παιχνίδια για να μπορέσει να αποδώσει σταθερά σε μια αγωνιστική κατάσταση. Αυτό με τη διακοπή του πρωταθλήματος εμείς δεν θα το έχουμε. Γι' αυτό εντάξει, θα επιδιώξουμε και κάποιο φιλικό παιχνίδι να μπορέσουμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα για να βρίσκονται τα παιδιά. Γιατί είχαμε και αλλαγές στην Κυριακή από τα παιδιά που θεωρητικά παίξαν τα δύο παιχνίδια, γιατί ήταν η ίδια ακριβώς δεκάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είχαμε κάποιες αλλαγές. 7 παιδιά δεν αγωνίστηκαν. Άρα αυτά τα παιδιά θα χάσουν και δεύτερη εβδομάδα χωρίς. Ναι, μπορεί να τους βγάλω λίγο εκτός ρυθμού αυτό. Ναι, εκτός ρυθμού. Εντάξει, εγώ αυτό που διέκρινα, το ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε, το οποίο δεν είχαμε πέρσι. Πέρσι δεν τρώγαμε εύκολα γκολ. Mm. Εντάξει, φέτος δύο πρώτα παιχνίδια. Έκτη καλύτερη άμυνα, νομίζω, σε όλους τους ομίλους. Ναι, στους έξι ομίλους. Έτσι ακριβώς. Έκτη καλύτερη άμυνα. Και αν θες να κάνεις κάτι καλό σε ένα πρωτάθλημα, και εντάξει, μας νομίζω ο στόχος φέτος είναι αυξημένος σε σχέση με πέρσι. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, ξεκινάς από την άμυνα. Mm-hmm. Εντάξει, και όταν λέω άμυνα, δεν εννοώ καθαρά την άμυνα σαν άμυνα, εννοώ όλη την αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας. Δεχτήκαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος γκολ, δεχτήκαμε και στο κύπελο 3 γκολ, έτσι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο για μας θέλει ιδιαίτερη δουλειά. Γιατί νομίζω ότι μπροστά τον έχουμε φέτος τον τρόπο, υπάρχει ποιότητα. Η ομάδα και θα κάνει τις ευκαιρίες και θα δημιουργεί τα γκολ. Από εκεί και πέρα νομίζω ένα κομμάτι στο οποίο και θα δουλέψουμε ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες μέχρι το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος είναι η αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας. Στο κύπελλο μπορεί να θέκατε 3 γκολ, αλλά εντάξει, όπως είπατε και εσείς, είχε 7 αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δεν έπαιξε αυτή τη σύνθεση. Ναι, και οι αντίπαλοι όμως είχαν. Άλλη ομάδα, έτσι. Ναι. Από τους 11 που παίξαν στο πρώτο παιχνίδι με εμάς, παίζανε ένας έπαιζε. Νομίζω ήρθανε με 14 παίκτες αποστολή στο Καστέλι, ή κάνω λάθος? Ναι, κάτι τέτοιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα.
ίσως και αυτοί που δεν παίζουν έχουν και περισσότερο κίνητρο να δείξουν. Και είναι το αντίστροφο σκορ, νομίζω. Ναι, για ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. 3-1-1-3. Εντάξει, για μένα μένει η κακή εικόνα. Δεν με πειράζει τόσο πολύ το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα ο αποκλεισμός του κυπέλου. Έτσι. Θέλω να κερδίζω πάντα. Θέλουμε να κερδίζουμε πάντα. Μένει η κακή εικόνα. Αυτή την κακή εικόνα πάνω σε αυτήν την κακή εικόνα πρέπει εμείς να δουλέψουμε για το επόμενο. Θυμίζω ότι και η ΑΕΚ αποκλείστηκε πέρυσι στο κύπελο και δεν την ένιωξε καθόλου. Σε αυτό το κύπελο ΓΑΜΑ Εθνικής. Φέτος αποκλείστηκε νομίζω και η Δόξα Δράμας που είναι ιστορική ομάδα, αν μη τι άλλο. Εντάξει, σίγουρα το κύπελο πας κάπου προχωράς. Καμπανάκι κάποια, ναι, γι' αυτό για μένα ήταν καλό. Ήταν καλό που έγινε σε ένα τέτοιο παιχνίδι που δεν σε κοστίζει βαθμολογικά για μέσα στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Απ' την άλλη, αν υποθέσουμε ότι προκρίνονταν ο Κεσσαλονικός, τώρα ξαφνικά προέκυψε και η διακοπή και έτσι έχετε ένα αρκετά μεγάλο κενό στην αγωνιστική δράση. Απ' την άλλη, αν δεν υπήρχε η διακοπή, αν προκρινόσασταν, θα είχατε και έξτρα παιχνίδια να δώσετε. Δεν είναι και αυτή μια επιβάρηση. Είναι επιβάρηση, είναι έξοδα βέβαια και για την ομάδα. Εντάξει, καλά τα ψέματα. Υπάρχει και τα έξοδα που πρέπει να πάμε. Το επόμενο παιχνίδι θα ήταν εκτός έδρας, θα ήταν στην Αθήνα. Τουλάχιστον είναι εύρος στη διοίκηση, οπότε ξέρετε. Ναι, δεν φοβόμαστε. Παράπονο δεν υπάρχει κανένα. Ό,τι ζητάμε πριν το ζητήσουμε. Να πούν και άλλες ομάδες δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Όπου αντιμετωπίζουν σφοδρά προβλήματα και όχι μόνο στην ΓΑΜΑ Εθνική αλλά και στη ΒΙΤΑ Εθνική. Τα πράγματα έτσι είναι. Έχουν δυσκολέψει. Παντού υπάρχει κρίση. Λίγες είναι οι ομάδες οι οποίες. Μπορούν και ανταπεξέρχονται ειδικά οικονομικά και σε δίνουν ό,τι ζητήσεις για να μπορείς να δουλέψεις για το καλό της ομάδας. Μια που μιλήσεις για ποιότητα και λίγο πριν πάμε και στις διαφημίσεις, να συζητήσουμε λίγο για το πολύ μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα των Βερών. Καταρχάς, αυτή η μεταγραφή προέκυψε ως μια επιλογή που ήθελε ο Κεσσαλονικός ενός παίκτη σε συγκεκριμένη θέση ή ήταν και παράλληλα το μπαμ που ήθελε να κάνει και η διοίκηση, ώστε να προσελκύσει και τον κόσμο περισσότερο και να φανεί περισσότερο προς τα έξω κτλ. Όχι φυσικά ότι δεν θα προσφέρει αγωνιστικά, διότι θα προσφέρει αυτό που παίξει αγωνιστικά, ούτως ή άλλως. Αλλά ήταν το κερασάκι στην τούρτα, που και να μην αποκτιόταν ο Κεσσαλονικός πάλι θα ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Νομίζω πάλι θα ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικός, αλλά νομίζω ότι μια τέτοια επιλογή δεν θα σε άφηνε ποτέ αδιάφορο. Mm-hmm. Θέλαμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα γιατί να μην μπορέσουμε να την ενισχύσουμε με έναν ποδοσφαιριστή της αξίας και της ποιότητας του Ματίας. Εντάξει, από εκεί και πέρα και εμείς σίγουρα τον περιμένουμε να μπει μέσα στην ομάδα. Να κάνω εγώ την ερώτηση Πότε θα παίξει. Όλοι αυτό περιμένουν βασικά. Θα παίξει όποτε θα είναι έτοιμος. Εντάξει, είναι δύσκολο. Εντάξει, δεν σας λέω να μου πείτε την ημερομηνία, αλλά ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος άρχισε τώρα φέτος σε εμάς να κάνει προπόνηση σε πλαστικό γήπεδο. Εντάξει, είναι... Ο άνθρωπος είδε... το βλέπεις σαν κάτι... Είναι δύσκολο πράγμα. Ξέρω γι' αυτό. Νομίζω και ο Χρήστος... Πρώτη φορά. Τον πρώτο καιρό το συζητούσαμε και έλεγε αυτό το πράγμα. Coach, λέει, τα πόδια μας ακόμα το πλαστικό... Ναι, διότι ο Χρήστος στις ομάδες που έχει παίξει. Όλοι φυσικό. Επάνω όλα είναι φυσικά. Εντάξει, θέλει σίγουρα ένα διάστημα προσαρμογής. Νομίζω όμως η εμπειρία του και η ποιότητα του Ματίας τον βοηθήσει να μπει πιο γρήγορα. Και... Τώρα που υπάρχει και αυτό το κενό λόγω της διακοπής, για μας βοηθάει και αυτό στο να δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Λέμε τώρα. Να στραβάρεις. Που δεν θα είναι τώρα, θα είναι. Ναι, για μένα είναι καλό. Μετά. Είναι καλή αυτή η διακοπή. Για ποιο λόγο, γιατί είπαμε ότι θα δουλέψουμε 2 εβδομάδες, δίνουμε περισσότερο χρόνο στο Ματίας. Δίνουμε περισσότερο χρόνο. Ακόμα μετράει και η ψυχολογία. Έχεις χάσει ένα παιχνίδι, λες με από μία ομάδα έχεις φάει 3 γκολ. Μετράει για μας ένα κομμάτι και αυτό. Νομίζω ο χρόνος είναι προς όφελό μας. Τα στοιχεία που δίνει στην προπόνηση ο Βερόν είναι τα στοιχεία του ηγέτη, δηλαδή μιλάει με τους παίκτες του, τους καθοδηγεί. Όχι, ακόμα είναι πιο πολύ ακόμα είναι στο κομμάτι της προσαρμογής και αυτός. Mm-hmm. Δεν μπαίνει Βερόν... ακόμα τόσο πολύ στα κομμάτια τα δικά μας μέσα με τακτική, με παιχνίδια, ίσα-ίσα πιο πολύ κομμάτια κατοχής. Και αυτά θέλουμε να τον βάλουμε σιγά-σιγά, δηλαδή πρέπει να προσέξουμε για να... μπορέσουμε να τον έχουμε στη συνέχεια, στη διάρκεια, όσο μπορούμε περισσότερο. Σίγουρα θα βοηθήσει τα υπόλοιπα παιδιά, όπως είπατε, σε αυτό το κομμάτι. Και ήταν κάτι το οποίο το συζητήσαμε και με το που ήρθε, ότι θέλουμε εκεί τη βοήθειά του. Δηλαδή, να πάρει
την ομάδα, τα παιδιά να τα μπορέσει να τα βοηθάει μέσα στο γήπεδο, με τον τρόπο του να μιλάει. Είναι ένα προπονητή στο γήπεδο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι σημαντικό να έχει έναν ποδοσφαιριστή τέτοιον. Mm-hmm. Σίγουρα πάνω απ' όλα όμως μετράει και η διάθεση του ποδοσφαιριστή να μπορέσει να τα να δώσει και να βοηθήσει και την ομάδα και τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στην ομάδα. Να πω ότι αποτελεί για πολλούς λόγους μεγάλη μας τιμή που έχουμε τον Σπύρο τον Μπαξεβάνο μαζί μας, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δύο χρόνια που βρίσκεται στα Χανιά του αρέσει πάρα πολύ το Καστέλι, τον έχει αγαπήσει τον τόπο και είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να μετακινηθεί. Νομίζω ότι θα γίνεις Καστελιανός στο τέλος. Εντάξει, εμένα μου... Οι άνθρωποι είναι αγνοί εκεί, να ξέρεις. Σας το είπα και εκτός κάμερας, ότι μου αρέσει η ζωή στο Καστέλι, εντάξει. Και καλά κάνεις, έτσι. Από τη φύση μου είμαι σπιτόγατος. δεν θέλω να ξεβολεύομαι εκεί στον τόπο που ζω, εκεί πέρα. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι... Είναι και δουλειά δίπλα, λέει. Είναι η δεύτερη χρονιά. ναι, έτσι ακριβώς. Είναι η δεύτερη χρονιά που είμαι εγώ εδώ πέρα. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ και ο τόπος και οι άνθρωποι, το πώς μου έχουν δεχθεί, είναι πραγματικά πολύ φιλόξενοι, με έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αποδεικνύεται ότι οι Μακεδόνες έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τους κριτικούς. Η γυναίκα μου όταν έρχεται και περπατάμε έξω στο Καστέλι, λέει, δεν γίνεται, λέει, τους γνωρίζεις όλους. Εντάξει, είναι. Και εσένα σε γνωρίζουν όλοι, έτσι. Εντάξει. δηλαδή και κάποιοι που δεν γνωρίζεις εσύ σίγουρα σε ξέρουν. Είναι καλό και ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος, θα μιλάω με όλους. Είναι ωραία στο Καστέλι τελικά. Και νομίζω και οι συνθήκες δουλειά σου είναι ιδανικές, μπορώ να το πούμε έτσι. Αν εξαιρέσει κανείς, ας πούμε, το έχει παιδικό πρόβλημα κτλ. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά από τις παροχές που μας δίνει η διοίκηση για να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που θέλουμε, έχουμε τα πάντα. Δηλαδή, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα περισσότερο. Ό,τι πρόβλημα εμφανίζεται, προσπαθούμε να το λύσουν αμέσως. Mm-hmm. Εντάξει, σίγουρα το γηπαιδικό διορθώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την τοποθέτηση του καινούριου πλαστικού χορτοτάπητα. Μεγάλο ανασταλτικό κομμάτι, το λέω από πέρσι, ο αέρας. Στο Καστέλι πρέπει να γίνει κλειστό αυτό το γήπεδο. Στο Καστέλι πάντα, κλείνει από πάνω. Πάντα φυσάει και δεν μιλάω μόνο για το παιχνίδι, μιλάω για, για τις προπονήσεις. Γι' αυτό και επιδιώκεται σε κάθε ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα οι άνθρωποι του Κισαμικού είχαν συζητήσει και είχαν αποφασίσει μαζί με τους ανθρώπους του Πλατανιά να γίνει και το επόμενο παιχνίδι, το μάτς με τον Αστέρα Βάρη στο γήπεδο του Μάλεμε. Αλλά αναβλήθηκε η αγωνιστική, ναι, λόγω του γνωστού θέματος. Οπότε θα δούμε πού θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι στην επόμενη ημερομηνία που θα οριστεί αυτό. Σίγουρα το Μάλεμε για εσάς είναι η καλύτερη λύση, η καλύτερη επιλογή. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε, γιατί σίγουρα πρώτα απ' όλα η ομάδα πρέπει να παίζει στο Καστέλι, γιατί είναι ο τόπος που είναι η ομάδα, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα αγωνιστικά, σίγουρα η ομάδα αποδίδει πολύ καλύτερα στο χορτάρι. Σίγουρα πάντα στο Μάλεμε ο αέρας δεν είναι τόσο δυνατός, δεν πιάνει τόσο πολύ όσο πιάνει στο Καστέλι, και είναι ένα κομμάτι το οποίο γι' αυτό και επιδιώκουμε να μπορέσουμε να παίξουμε όσο πιο συχνά γίνεται εκεί πέρα. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε ότι ουσιαστικά αυτή τη χρονιά θα την περάσουμε κάπως έτσι, κάποια παιχνίδια στο Καστέλι, κάποια παιχνίδια όσο πιο πολλά γίνεται στο Μάλεμε. Εντάξει, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση, ο πρόεδρος, έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση οικονομική. Αυτή η επένδυσή του, κατά την άποψή μου, πρέπει να προφυλαχτεί όσο γίνεται περισσότερο. Πού αποδίδει καλύτερα η ομάδα αγωνιστικά, νομίζω στο χόρτο. Άρα εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε κι εμείς μεγαλύτερο βάρος σε εκείνο το γήπεδο. Κακά τα ψέματα, η μετακίνηση για τους οπαδούς που θέλουν να δουν την ομάδα είναι ένα κομμάτι ανασταλτικό. Αλλά νομίζω ότι αν η ομάδα θέλει να κάνει κάτι καλό, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει στο χορτάρι, και αυτό είναι στο γήπεδο. Στο κύπελλο μπορεί να το ξεχνάμε, αλλά από το πρωτάθλημα τι θέλουμε. Αν μπορεί να το πει κανείς. Εγώ να μιλήσω ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Όχι. Πρώτα εγώ, γιατί να βγάλουμε από τη δύσκολη θέση τον Χρήστο. Εγώ για ευνόητους λόγους είπα τον Χρήστο πρώτα. Μήπως αποκαλύψει κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει. Έπαιξε καλή άμυνα ο κόουτς. Εντάξει, πέρσι είχαμε μια καλή παρουσία. Η ομάδα ήρθε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Φέτος θέλουμε κάτι καλύτερο. Ό,τι μπορούμε πάνω από την τέταρτη θέση. Αν αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χτυπήσουμε και το πρωτάθλημα, θα προσπαθήσουμε να το χτυπήσουμε.
Γιατί η τέταρτη θέση δεν είναι και πολύ μακριά από την κορυφή, γι' αυτό το λέμε. Θα μου πείτε μόνο ο πρώτος ανεβαίνει. Αλλά ναι, τέταρτη αλλά με τρίτη, ανεβαίνει, με δεύτερη, με πρώτη μπορεί να μην είναι μακριά. Ανεβαίνει μόνο ο πρώτος. Εμείς θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και την πρώτη θέση, να μπορέσουμε να την διεκδικήσουμε. Θα αισθανθείτε λίγο στενοχώρια, έως πολύ στενοχώρια, αν βγείτε δεύτερη, ας πούμε. Επειδή λες ότι παραπάνω για το καλύτερο. Αν πας όμως και βγεις δεύτερος με μικρή διαφορά από τον πρώτο, σίγουρα θα είναι στενάχωρο το γεγονός. Φυσιολογικό είναι. Και ξέρουμε ότι τα πράγματα φέτος θα είναι πιο δύσκολα. Εντάξει, πέρσι ακούγανε και Σαμικός, δεν μας γνωρίζανε. Πολλοί λέγανε ότι θα είμαστε και πέρσι από τους πρώτους υποψήφιους οι οποίοι θα πέφτανε. Ναι. Με κάποιες άλλες κριτικές ομάδες. Και το ξεκίνημά σας δεν ήταν και το ιδανικότερο πέρυσι, αν θυμάσαι. Ξεκινήσαμε ψιλοκαλά, μπορώ να πω. Είχαμε μεγάλη κοιλιά στη μέση της χρονιάς. Φέτος όμως νομίζω ότι μας υπολογίζουν παραπάνω και οι κινήσεις που έχουν γίνει μεταγραφικές και νομίζω και έως τώρα η εικόνα μας και στα φιλικά και τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος όταν έχεις δύο στα δύο. Σε βλέπουν διαφορετικά, σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Η πίεση σίγουρα θα είναι μεγαλύτερη. Περισσότερες ομάδες οι οποίες θα σε περιμένουν και θα πρέπει εσύ να δημιουργήσεις. Σίγουρα τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι και η δική σας ομάδα έχει βελτιωθεί και έχει αποκτήσει και ένα μεγαλύτερο βάθος. Σίγουρα, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ειδικά με τους παίκτες που πήρε και όλα. Όλες οι κινήσεις που γίνανε φέτος. Η ομάδα νομίζω είναι ποιοτικά είναι καλύτερη από την. Η τωρινή ομάδα θα έπαιζε στη Β' Εθνική φέτος. Θα μπορούσε να παίξει είτε στο Βόρειο είτε στο Νότιο Όμιλο. Εντάξει, να κρατήσει. Πάντα με προϋποθέσεις. Ναι. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε. Δηλαδή, δεν θέλουμε να λέμε μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα. Στα play-out θα ήσασταν σίγουρα και μπορεί και να το χτυπήσετε παραπάνω. Να γλιτώνα δηλαδή τον υποβασμό. Νομίζω σίγουρα η εικόνα που θα έχουμε όλο το πρωτάθλημα. Θα δείξει αν είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση εδώ. Σημαίνει ότι και στο πρωτάθλημα της Β' της Football League θα μπορούσαμε να σταθούμε. Οι επιλογές που έγιναν μεταγραφικές ήταν δικές σου στο 100%? Οι περισσότερες ήταν δικές μου, 99%. Ο Βερόν δεν ήταν. Όχι, πάντα την τελική απόφαση την παίρνει ο προπονητής. Όχι, εντάξει, εννοώ. Φαντάζομαι δεν ζητήσατε τον Βερόν έτσι ξαφνικά. Ναι, πάντα επιλογές. Κυκλοφορούσε την αγορά όμως ελεύθερος. Επιλογές ποδοσφαιριστών υπάρχουν πολλές. Πάντα. Ο Πέντσας ήταν ρωτιέται ο προπονητής. Έτσι. Έχουμε τις επιλογές του Χρήστου, έχουμε τις επιλογές του Σπύρου και από εκεί και πέρα αποφασίζεις εσύ. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η καλύτερη. Και τα οικονομικά δεδομένα πάντα. Που ναι, σίγουρα. Για μένα, εντάξει, οι κινήσεις που γίνανε φέτος είναι πολύ δυνατές. Mm-hmm. Νομίζω ότι ποιοτικότερα είμαστε καλύτερα και έχουμε και μεγαλύτερο, νομίζω, βάθος στον πάγκο φέτος. Νομίζω μπορούμε να σταθούμε και να μας βοηθήσουν πολλά περισσότερα παιδιά. Αυτό δίνει διάρκεια σε μια ομάδα. Δίνει διάρκεια, είναι λίγο μικρό το πρωτάθλημα όμως φέτος. Δηλαδή λίγες ομάδες. Εμάς είναι 14 ομάδες. Άρα. Και δεν έχει play-off. Άρα είναι 26 αγωνιστικές. Είναι μικρό το πρωτάθλημα, έτσι. Συνήθως το μεγάλο ρόστερ βοηθάει σε μεγάλα πρωταθλήματα ή όπως έχει η Football League που έχει τα play-off και play-out. Εκεί πέρα σίγουρα είναι σημαντικό. Καλά, αυτό μην νομίζεις. Γίνεται και για τηλεοπτικούς λόγους πάρα πολύ. Για να έχουν πιο πολλούς αγώνες να δείχνουν τα κανάλια. Σίγουρα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να βασιστούμε φέτος σε πολλά παιδιά και αυτό είναι το σημαντικό. Κάποιοι παίκτες που φύγανε τελευταία, για ποιος ήταν ο λόγος που ενώ ήρθαν, έφυγαν, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, κάποιοι παίκτες είδαμε ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν σε εμάς γιατί θα ήταν σίγουρα πιο πίσω, ήταν σίγουρα πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αποκτήθηκαν στη διάρκεια κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν ποιοτικότεροι, έτσι. Και κάποια παιδιά τα οποία ζητήσαν από μόνοι τους να φύγουν γιατί είδαν ότι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για αυτούς, θα ήταν η τελευταία επιλογή. Ζητήσανε να φύγουν. Κανένα δεν μπορείς να κρατήσεις με το ζόρι σε καμία ομάδα. Πρέπει να θέλεις να δουλεύεις και να παίζεις για την ομάδα. Mm-hmm. Για 90 λεπτά ή για ένα δευτερόλεπτο που θα σε χρειαστεί ο προπονητής.
Χρήστο, ποιος είναι ο στόχος του εξαμικού? Κοιτάξτε, εμείς κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Κοιτάμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο που λέμε. Άμα κερδίσω τώρα τα παιχνίδια, θα δείτε πρώτα. Και μάλιστα θα κάνετε και ρεκόρ, έτσι. Δηλαδή θα είναι σίγουρο αυτό. Θέλουμε να παίρνουμε το καλύτερο από κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ας ελπίσουμε πως στο τέλος πετύχουμε αυτό που θέλουμε και θα ευχαριστήσει τον κόσμο και εμάς προσωπικά, εμένα και τους συμπαίκτες ξεχωριστά. Διαβάζω τα στατιστικά σου, τώρα δεν ξέρω αν έχει την αλήθεια, θα με διορθώσεις αν λέω σε κάτι λάθος. Στα Τρίκαλα πέρυσι έπαιξε το δεύτερο εξάμηνο, αν δεν κάνω λάθος, και έβαλες 7 γκολ στα 14 μάτς. 8. Άρα 7 έγραφε, να το διορθώσουν πες τους. Λοιπόν, 8 έβαλες. Έχεις στόχο προσωπικό έτσι να προσφέρεις με τα δικά σου γκολ στην ομάδα? Σίγουρα πολύ θέλω να προσφέρω με τα γκολ μου, αλλά είναι να κερδίζει η ομάδα. Θέλω να κερδίζει η ομάδα. Ας πούμε και η γκολ να μην βάζω εγώ, θέλω να κερδίζει η ομάδα, γιατί θέλω το καλύτερο, το συνολικό καλό της ομάδας. Και εννοείται θα χαρώ πολύ αν πετύχω κάποια γκολ που θα βοηθήσω στην ομάδα μου. Η δουλειά του επιθετικού εξάλλου είναι να βάζει γκολ, έτσι δεν είναι? Αυτό εξυπακούεται. Δηλαδή, και καλό και το υπόλοιπο, αλλά είναι και η δουλειά του να ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα, όπως λέμε. Και βέβαια έχοντας και τη βοήθεια πάντα και τη συνδρομή των συμπαιχτών και ειδικά των μεσοεπιθετικών και των μέσων. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι δεν υστερείται καθόλου η ομάδα, δηλαδή. Και των αντιπάλων ενίοτε. Θα μπορούσε να δει κανεί συνδράμου. Αλλά αυτό που είναι δύσκολο όμως είναι να. Γιατί υπάρχουν πολλοί που βάζουν γκολ, αλλά είναι λίγοι που βάζουν συνεχόμενα γκολ όμως. Δηλαδή, σε κάθε αγωνιστική. Ο Φάνης Γκέκας το κάνει τώρα στην Τουρκία. Αυτός το θυμήθηκε να το κάνει, γιατί το έχει ξανακάνει παλαιότερα. Όταν ήρθες, όταν μάλλον γίνονταν οι κουβέντες με την ομάδα του Κεσαμικού και τελικά κατέληξες να έρθεις εδώ, όταν πριν ακόμα δεις την ομάδα από κοντά, τι σκεφτόσουν ότι θα έρθω εδώ για να κάνω εγώ ο ίδιος τι, ως Χρήστος δηλαδή? Εντάξει, θα ήθελα να. Προσωπική μου στόχη, πάντα θέλω το καλύτερο για τον εαυτό μου, να προβληθώ στο κοινό της Κρήτης, όπου είναι ποδοσφαιρικό, να με γνωρίσω. Και μέσα από την ομάδα, εντάξει, μετά άκουγα πως γίνονται κάποιες κινήσεις καλές, μέσα από όλο αυτό το σύνολο, να δεχτώ κι εγώ. Μια που είσαι από τη Δράμα και τα λοιπά, και λογικά θα είσαι και Δόξα Δράμας, πώς βλέπεις το φαινόμενο που μεγάλες ομάδες, ο Άρης, Δόξα Δράμας, η ΑΕΚ πέρυσι και τα λοιπά, οδηγούνται στον υποβασμό στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, εθελούσια όπως λέμε, για να ξεχρεώσουν, αλλά ουσιαστικά το γεγονός αυτό να αποτελεί και ένα στίγμα στην ιστορία τους? Εντάξει, αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Τώρα βλέπουμε το ομάδες όπως ήταν η πέρυσι η ΑΕΚ που ήταν σε ΓΑΜΑ εθνική, τώρα φέτος είναι ο Άρης. Η Δόξα Δράμας που έκανε κάποια βήματα, είχε πάει να κάνει σε Β' εθνική, πήγε στην Α' εθνική μετά και πάλι πήρε. Κατρακύλα, μπορώ να το πω. Πανσεραϊκός. Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα για τις ομάδες σε αυτές τις κατηγορίες. Ας ελπίσουμε πως θα τις βρούμε στις μεγαλύτερες κατηγορίες τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Μια τελευταία κουβέντα και από το coach. Μιας και θα κλείσουμε το κομμάτι του Κεσαμικού και να σας χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού ενδεχομένως για μια τελευταία εκπομπή που μπορεί να έχει προκύψει και η άνοδος. Τι θα κάνετε αν προκύψει η άνοδος? Εγώ διαβάζω εδώ πέρα που λέει πολλές προσδοκίες για τη φετινή χρονιά. Ναι. Υπάρχουν προσδοκίες. Όλοι έχουν προσδοκίες από τον Κεσαμικό, έτσι. Όλος ο κόσμος. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, αυτό είναι το σημαντικό. Ακούω και υπάρχει και μια, έτσι, περιφέρεται μια άποψη ότι εμείς θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια φέτος. Εγώ θέλω λίγο να. Λεωνίδας το είπε πριν. Ναι. Όχι, εγώ είπα τι θα γίνει αν κερδίσει τώρα τα παιχνίδια. Να πατήσω λίγο φρένο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Εντάξει, μπορεί να ενισχυθήκαμε εμείς, μπορεί να έχουμε μια καλή αγωνιστική εικόνα, μια καλή ομάδα, καλούς ποδοσφαιριστές. Όλες οι ομάδες ενισχύθηκαν. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Θέλει δουλειά πολύ, θέλει προσπάθεια, είναι σημαντικό. Εντάξει, εμάς η αισιοδοξία, το είπα, ότι μας δίνει πάντα η καλή εικόνα και η παρουσία των παιδιών και στα φιλικά και τώρα ειδικά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, οι δύο νίκες. Έτσι, μας δίνουν αισιοδοξία, μας δίνουν δύναμη για τη συνέχεια. Εντάξει, εγώ από το μέρος μου και νομίζω και τα παιδιά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
θέλουμε και για την ομάδα και, και για εμάς προσωπικά να μπορέσει η ομάδα να κάνει το καλύτερο. Και θέλετε και τον κόσμο κοντά, βέβαια, έτσι. Σίγουρα. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι και τα αποτελέσματα κάποιες φορές φέρνουν τον κόσμο, έτσι. Ναι. Νομίζω φέτος θα μπορέσουμε να φέρουμε πιο πολύ κόσμο στο, στο γήπεδο. Εντάξει, σίγουρα τους θέλουμε κοντά μας. Υπάρχουν κάποιοι που μας ακολουθούν. Και από αυτούς και από όλους θέλω υπομονή. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Εύκολα δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα πουθενά, ούτε στη ζωή σου, ούτε στον ποδόσφαιρο. Ό,τι θέλεις πρέπει να ματώσεις, να κοπιάσεις. Και αυτό, αυτό το στόχο, αυτό το σκοπό έχουμε εμείς, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο, να μπορέσει η ομάδα να εκπληρώσει, γιατί όχι, και την άνοδο ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε για φέτος. Να είστε καλά. Να επιτευχθούν οι στόχοι σας. Να σας πω ότι στο Ηράκλειο είδαν, έτριβαν τα μάτια τους για τη μεταγραφή του Βερόν, διότι τον Βερόν τον αγαπάνε στον Όφη. Επειδή έχουμε επικοινωνία και με συναδέλφους αλλά και με άλλους ανθρώπους από το Ηράκλειο, πραγματικά έχουν μείνει έκθαμοι με τη μεταγραφή του Βερόν. Αλλά γενικά και για το γεγονός ότι ο Κισαμικός κάνει μια τόσο σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια. Οπότε, μακάρι αυτή η οργανωμένη προσπάθεια να στεφτεί και με επιτυχία στο τέλος της φετινής περίοδου. Είναι σημαντικό να το βγάλουμε εμείς μέσα στο γήπεδο και να, όπως είπατε και εσείς, να μπορέσουμε στο τέλος να. Ακριβώς. Εμείς ευχόμαστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και, και να μην κατακτήσετε το πρωτάθλημα. Και πάλι νομίζω ότι οι βάσεις για κάτι καλό στο μέλλον έτσι κι αλλιώς θα έχουν μπει. Εντάξει, σίγουρα από εκεί και πέρα δεν πάβει όμως ο στόχος να. Να υπάρχει, δεν είναι μόνο η παρουσία του Ματίας, για μένα είναι η παρουσία όλων των παιδιών, έτσι. Ωραία. Είναι, και είναι σημαντικό για μένα. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή κιόλας.